το φακό του Calypso News. Βρισκόμαστε έξω από το ισόγειο του πνευματικού κέντρου, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν αναρτήσει πανό, όπου διαμαρτύρονται γιατί θέλουν μόνιμους διορισμούς. Περιμένουν τον υφυπουργό, τον κύριο Βαξεβανάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Κάλυμνο και συζητά θέματα που, για την τεχνική παιδεία. Και ακριβώς αυτό περιμένουν τώρα, να μπει στο ισόγειο του πνευματικού κέντρου, ώστε να του δείξουν τα πανό και να του μιλήσουν για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Λοιπόν, με τον περιφερειακό διευθυντή Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Καραγιάννη, θα μιλήσουμε τώρα, ο οποίος μιλούσε προηγουμένως με τους εκπαιδευτικούς και του λέγανε τα προβλήματά τους, έτσι. Τα προβλήματα είναι, θέλουν μόνιμους διορισμούς, τον διαβάζουμε. Το βασικό πρόβλημα των συναδέλφων, και το κατανοούμε, το κατανοώ και προσωπικά και νομίζω όλη η ελληνική κοινωνία, το βασικό τους πρόβλημα είναι το πρόβλημα της αναπλήρωσης. Ναι. Δηλαδή, οι συνάδελφοι, οι οποίοι θα διορίζουν τους αναπληρωτές, αυτό βεβαίως δημιουργεί προβλήματα και στις σχολικές μονάδες και βεβαίως στους ίδιους. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει η δυνατότητα να προβεί το Υπουργείο Παιδείας σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Όχι μόνο υπάρχει ιδέα, το θεωρώ βέβαιο αυτό. Το ερώτημα είναι σε τι αριθμό θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Να καλύψουν τα κενά όλα. Ότι θα πρέπει τα κενά όλα δεν μπορούν να καλυφθούν άμεσα με προσλήψεις μονίμων. Σταδιακά όμως, ναι, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και να καλύψουμε. Ναι, ελπιδοφόρο μήνυμα είναι αυτό που μας λέει ο Καραγιάννη. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα συμβεί. Ξαναλέω πάλι, τον αριθμό όμως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τον έχουμε δεδομένο των προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Πέντε σχολεία. Πέντε σχολεία, το καταλαβαίνετε. Μπορώ να παράγω εκπαιδευτικό έργο, πιστεύετε, σε πέντε σχολεία. Περιμένω απάντηση για εκείνη τη διάχυση. Περιμένω απαντήσεις για πάρα πολλά πράγματα. 15 χρόνια περιμένω απαντήσεις. Είμαι 15 χρόνια ορομίστρια και αναπληρώτρια. Και πραγματικά αναρωτιέμαι ποιον αναπληρώνω, τον εαυτό μου. Δεν αναπληρώνω κανέναν άλλον, σίγουρα τον εαυτό μου. Σημαίνει να επισκεφτούμε το επαγγελματικό λύκειο του νησιού και είχαμε μια συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η οποία ήταν διάρκειας ίσως να εξεφέρεται μια μισή ώρα.